Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Επιστροφή στα σχολεία σήμερα για μαθητές και εκπαιδευτικούς με αυξημένο έλεγχο πριν το πρώτο κουδούνι. 15.500 ήταν τα κρούσματα που ανιχνεύτηκαν στο μεγαλύτερο ταυτόχρονο έλεγχο πληθυσμού από την αρχή της πανδημίας. Δεν θα είχαν βρεθεί τα κρούσματα αυτά αν δεν λειτουργούσαν τα σχολεία κανονικά, λέει το Υπουργείο Παιδείας. Μαθητές εφοδιασμένοι με τη σχολική κάρτα με το αρνητικό αποτέλεσμα στο self-test ελέγχονται από τους εκπαιδευτικούς και περνούν την είσοδο του σχολείου. Και της Μύτης και του Σάιου. Είδαμε και στην πλατφόρμα πόσα παιδιά νοσούν, είναι 5 τον αριθμό που φαίνονται στο συγκεκριμένο σχολείο. Τα τεστ είναι στη διάθεση των γονέων. 15.547 μαθητές και εκπαιδευτικοί δήλωσαν στην πλατφόρμα θετικό αποτέλεσμα στο ατομικό τεστ μέχρι σήμερα το πρωί. Δεν προσήλθαν για μάθημα και θα υποβληθούν σε επανέλεγχο με rapid test. Με την Omicron να επελάβνει, η ανησυχία των γονέων για τη διασπορά είναι μεγάλη. Λόγω των ελλείψεων των φαρμακείων σε self-tests, όσοι γονείς δεν κατάφεραν να προμηθευτούν δωρεάν, παρέλαβαν από τους διευθυντές το πρωί και διενήργησαν το τεστ εκτός του σχολικού χώρου. Σε έναν αγώνα δρόμου εχθές καταφέραμε να προμηθευτούμε κι εμείς κάποια τεστ που πήραμε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας. Οι ειδικοί αναμένουν αύξηση των κρουσμάτων τις αμέσως επόμενες ημέρες. Με τόση μεγάλη διασπορά στην κοινότητα, εγώ δεν θα μου δημιουργήσει έκπληξη αν δω τουλάχιστον τις επόμενες 2 εβδομάδες να έχουμε αυξημένο αριθμό τάξεων που είναι κλειστά. Δεν αποκλείεται όμως και η επαναξιολόγηση των πρωτοκόλων στα σχολεία. Οι οδηγίες που παρέχουν οι ειδικοί είναι εκείνες που κατευθύνουν και τις αποφάσεις μας. Εάν υποδειχθεί κάτι διαφορετικό για την υγειονομική ασφάλεια των παιδιών και τη συνέχιση τη διαδόση διδασκαλίας άρα με ασφάλεια, βεβαίως το Υπουργείο θα προσαρμόσει το πρωτόκολλο. Δεν θα ήθελα να έρχομαι στο σχολείο. Για ποιο λόγο? Για αρκετούς λόγους. Πιο πολύ για τον κορονοϊό. Στο δεύτερο self-test της εβδομάδας πρέπει να υποβληθούν μαθητές και εκπαιδευτικοί σήμερα ή αύριο το πρωί, ώστε να έχουν μαζί τους και αύριο στο σχολείο τη βεβαίωση με το αρνητικό αποτέλεσμα. Την ώρα που η Όμικρον σαρώνει στην Ευρώπη, στη Βρετανία παραστρατιωτικοί αντιεμβολιαστές έχουν ιδρύσει οργάνωση και ετοιμάζονται να κάνουν εφόδους σε εμβολιαστικά κέντρα και σχολεία για να εμποδίσουν τη διαδικασία του εμβολιασμού και την τήρηση των μέτρων. Ο Albert Bourla της Pfizer προέβλεψε πως η πανδημία του κορονοϊού θα κρατήσει 1 δεκαετία και θα χρειαστούν ετήσιες δόσεις για την προστασία του πληθυσμού. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δικαιώθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Μελβούρνης και προς το παρόν μένει στην Αυστραλία. Το θρίλερ όμως συνεχίζεται. Ο Υπουργός Μετανάστευσης της χώρας, Άλεξ Χοκ, έχει δικαίωμα να παρέμβει άμεσα και να ακυρώσει την απόφαση του δικαστηρίου. The decision of the delegate to cancel the applicant's temporary activity subclass 408 visa made on 6 January 2022 be quashed. Ο δικαστής Άντονι Κέλλι δικαιώνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη διαμάχη του με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, κρίνοντας λανθασμένη την ανάκληση της βίζας του, όπως και την απαγόρευση εισόδου του στην χώρα επειδή δεν είχε εμβολιαστεί. The applicant's passport and all other personal effects to be returned to him as soon as reasonably practicable after the making of this order. Και μπορεί η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Μελβούρνης να δικαιώνει τον Τζόκοβιτς, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα και μόνο σίγουρη δεν πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του στο Australian Open, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της Αυστραλιανής κυβέρνησης Chris Tran, ο Υπουργός Μετανάστευσης είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει την προσωπική του εξουσία για να ακυρώσει ξανά τη βίζα του 34χρονου Σέρβου. I must inform Your Honor that I'm instructed that the Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs will consider whether to exercise a personal power of cancellation. Μάλιστα, τα σερβικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Τζόκοβιτς έχει ήδη συλληφθεί, ενώ την ίδια ώρα τα Αυστραλιανά μέσα κάνουν λόγο για πληροφορίες ότι η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ετοιμάζεται να συλλάβει τον Σέρβο με σκοπό την απέλασή του. There are unconfirmed reports that the Serbian Chamber of Commerce is claiming that the Australian Federal Police are going there to re-arrest Novak Djokovic. Ο κορυφαίος ταινίσας στον κόσμο βρίσκεται στο γραφείο των δικηγόρων του στο κέντρο της Μελβούρνης, από όπου παρακολούθησε την ακρόαση για την υπόθεσή του και στο πάρκινγκ του κτηρίου έχει σπεύσει μεγάλη αστυνομική δύναμη. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όλοι ήμασταν χαρούμενοι. Ξεκινήσαμε να πανηγυρίζουμε και του στείλαμε μήνυμα, αλλά η πληροφορία που ήρθε από αυτόν έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή καθώς τίποτα δεν είχε τελειώσει. Οι δικηγόροι του Νόλε κατέθεσαν υπόμνημα 41 σελίδων, στο οποίο ανέφεραν πως η ανάκληση της βίζας του ήταν παράνομη, καθώς ο αθλητής είχε νοσήσει πρόσφατα από κορονοϊό και συνεπώς είχε το δικαίωμα να ταξιδέψει στην Αυστραλία βάσει της ενημέρωσης που είχαν οι ταινίστες από τις αρμόδιες αρχές. Εφιαλτική νύχτα πέρασαν οι κάτοικοι της Φλόρινας και των γύρω περιοχών μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 5,3 ρίχτερ που χτύπησε την περιοχή. Οι σεισμολόγοι εκτιμούν πως πρόκειται για τον κύριο σεισμό και ότι θα υπάρχει συνεχή σεισμική ακολουθία. 16 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα ο γέλαδος χτυπά τη Φλόρινα. Άνθρωποι και ζώα όπως ο μικρός σκύλος που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας αναστατώνονται από την ισχυρή δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει επίκεντρο μόλις 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της Φλόρινας και εστιακό βάθος μόλις 14,1 χιλιόμετρων. Δευτερόλεπτα μετά, χιλιάδες κάτοικοι της Φλόρινας κατεβαίνουν τρομαγμένοι σε δρόμους και πλατείες. Πολλοί θα περάσουν το βράδυ στα αυτοκίνητα ή τα καταστήματά τους, καθώς φοβούνται μια νέα ισχυρότερη δόνηση. Ευτυχώς, η σεισμική ακολουθία δεν θα δικαιώσει τους φόβους τους. Το πιο πιθανό όμως είναι ότι είναι ο κύριος σεισμός. Απλά οι κάτοικοι εκεί θα ταλαιπωρηθούν τις επόμενες μια-δύο εβδομάδες με μια μετασεισμική ακολουθία που θα τους κουνήσει και θα τους ενοχλεί, γιατί ακόμα και με ένας μικρός σεισμός, όπως σας είπα, θα γίνεται αισθητός. Από το σεισμό που έγινε αισθητό σε όλη τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία, αλλά και μέχρι τα Σκόπια και την Κοριτσά της Αλβανίας, δεν αναφέρθηκαν μεγάλες ζημιές σε κτίρια και υποδομές, ούτε και τραυματισμοί. Έως το μεσημέρι είχαν καταγραφεί δεκάδες μετασεισμοί, από 2 έως 4,3 ρίχτερ. Κατά τη διάρκεια της δόνησης, κομμάτια από τον καπνοδόχο του Λαογραφικού Μουσείου έπεφταν στο έδαφος. Λόγω προχωρημένης ώρας, ευτυχώς δεν περνούσε κάποιος πολίτης και έτσι δεν είχαμε τραυματισμούς. Επειδή ήταν μικρό περιστατικό βάθος, η ακολουθία θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό ακόμα. Μπορεί και μέρες, μπορεί και εβδομάδες. Ήταν από ό,τι φαίνεται το κυρίως γεγονός. Για προληπτικούς λόγους, σήμερα έμειναν κλειστά τα σχολεία του νομού Φλόρινας. Τόσο ισχυρό σεισμό έχει να δώσει το συγκεκριμένο ρήγμα από το 1920. 19 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία 19 ορόφων στο Bronx της Νέας Υόρκης. Ο δήμαρχος της πολιτείας έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη τραγωδία εδώ και 30 χρόνια. Σκηνές κόλασης μπροστά από την πολυκατοικία 19 ορόφων στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Πυροσβέστες βγάζουν συνεχώς ανθρώπους μέσα από το φλεγόμενο κτίριο. Για πολλούς είναι ήδη αργά. Νοσηλευτές και τραυματιοφορείς δίνουν αγώνα για να σώσουν όσους μπορούν. And it was just, we were trying to keep his face covered, and it was just pitch black in my house in the daytime. Baby, save the baby, yay! Πυροσβέστες βγαίνουν με μωρά στην αγκαλιά τους από το φλεγόμενο κτίριο. Άλλοι περιμένουν στα παράθυρα να έρθει κάποιος για να τους βοηθήσει να βγουν από την πύρινη κόλαση. Δεκαεννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 60 τραυματίστηκαν, οι 32 νοσηλεύονται και πολλοί από αυτούς δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Οι πρώτες πληροφορίες λένε πως η πυρκαγιά προκλήθηκε από θερμάστρα. Όμως οι αρχές άρχισαν ήδη έρευνα για τα ακριβή αίτια της απίστευτης τραγωδίας και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Για αύριο Τρίτη, στα ανατολικά και νότια αναμένουμε κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ενώ πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές των υπηρετικών τμήματων. Στην υπόλοιπη χώρα θα συναντήσουμε κατά τόπους συννεφιές με λίγες πρόσχερες τοπικές βροχές. Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα επικρατήσουν προς τα κεντρικά και βόρεια γεωγραφικά διαμερίσματα. Νοτιότερα θα πνέουν πολύ ισχυροί νοτιάδες. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα προσεγγίσει τους 12 με 14 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρα 10 με την Πόπη Τσαπανίδου. Καλό απόγευμα σε όλους.